Γεια σας, καλή μου, τι κάνετε? Καλά είστε? Καλά. Είστε λεβέντες, όλοι. Να μπούμε. Δύο άτομα είμαστε. Για πείτε μας. Εγώ είμαι αυτός. Ναι. Τι κάνετε, έχει και γατούλα, ε. Εντάξει, γατούλα. Για πες μου, καλή μου, τι συμβαίνει, πότε σου κόψαν το ρεύμα? Την Τετάρτη το απόγευμα. Ναι, και τι συνέβη? Πόσες τόσες μέρες χωρίς? Είμαστε χωρίς ρεύμα. Μάλιστα. Και είμαστε και σε αυτή την κατάσταση. Ναι, μου λέει, αν είναι κατάκητη. Έχετε κατάκητη, αδερφή. Εσείς έχετε το. Σας είχαν προειδοποιήσει ότι θα σας κόψει το ρεύμα. Τι είστε και το κόψει. Τι χρέος έχετε εσείς? Εγώ έχω δει. Ναι, πόσα χρωστάτε και σας το κόψανε? Κάπου ένα χιλιάρικο. Ένα χιλιάρικο. Και τώρα. Δεν ειδοποιήσαν τίποτα. Και τώρα πώς αντέχετε εσείς? Δεν βλέπεις τι γίνεται. Βλέπω. Με το καντιλάκι. Εμένα ο άντρας μου ήταν αστυνομικός διευθυντής. Έχει πεθάνει πριν από 2-3 χρόνια. Και εγώ ήμουν υπάλληλο στον ΟΤΕ. Λοιπόν, ήμασταν οι καλύτεροι πελάτες στη ΔΕΗ. Επειδή μια φορά δεν πληρώσαμε, τώρα ξέρετε τι σύνταξη παίρνετε από τη μισή σύνταξη παίρνετε από αυτή που έπαιρνε. Λοιπόν, δεν είχαμε να πληρώσουμε. Αν δεν πέσει, δεν πήγε δικά μα. Παίρνει και πάντα και ρουκέτο. Λε και είμαστε εγκληματίες. Φοβερό. Δύο άτομα μένετε εδώ πέρα. Εγώ μένω εδώ με το γιο μου, ο οποίο τώρα είναι στην γυναίκα του βέβαια. Και πάνω με μια αδερφή μου μόνη τη. Μάλιστα. Η οποία είναι κατάκητη, ε. Και η αδερφή σα έχει ρεύμα πάνω. Δεν έχει κανένα τίποτα. Κανένα. Τώρα με αυτόν τον τρόπο κόψαν και τα δύο. Δεν ρωτήσαν τίποτα. Μπήκαν μέσα και δεν του πήραν για χαμπάρι, ούτε τηλεφωνήσαν ούτε τίποτα. Λε και βρισκόμαστε στη Βενεζουέλα. Μάλιστα. Εδώ λοιπόν βρισκόμαστε σε μια κατάσταση άθλια. Το αντιλαμβανόμαστε όλοι. Είναι η κυρία εδώ, η οποία είναι ηλικιωμένη γυναίκα που έχει κάνει εγχείρηση στο ισχύο. Κατάκητη η αδερφή της και τους κόψαν το ρεύμα χωρίς καν να τις ειδοποιήσουν. Πόσα χρόνια μένετε εδώ στη Φιλαδέλφια? Χρόνια, από το 55. Έτσι καταντούν τους ανθρώπους, ναι. Τους κόβουν τη σύνταξη. Ναι, βάλαν λουκέτο. Και βάλαν λουκέτο. Τι κάνετε? Ωραία, λοιπόν, να το συνδέσουμε έτσι, να κοιτάξουμε. Πήραμε τα υλικά. Εντάξει, πώς είστε, εντάξει, πώς του περάσατε το προηγούμενο βράδυ? Χάλια. Εντάξει, τώρα να δούμε. Τα καλώδια εδώ πέρα. Αυτές εδώ είναι ασφάλειες. Τις είχαν εκλέψει και πάνω τις αγοράσαμε. Τις φέραμε. Τα καλώδια τα οποία έχουν ξεχαρβαλώσει, εντάξει, αυτό το συνηθίζουν. Ε. Δεν υπολογίζουν αν ο άλλος είναι άρρωστος, αν είναι τίποτα. Αν πάνω είναι άρρωστος, είναι κατάκητη και είναι και με ξεχόλα. Το επόμενο πρέπει να πετάει. Το ξέρω, κυρία, το ξέρω. Είναι καταστροφή. Ναι. Είναι και με μηχανή οξυγόνου. Ψυχολογικό με το ρεύμα, δηλαδή να κινδυνεύουν να σκοτώσουν τον άνθρωπο. Χωρίς να ρωτήσουν, χωρίς να ειδοποιήσουν τίποτα. Ούτε. Το θέμα είναι ότι κάποιος μπορεί να μην έχει χρήματα να πληρώσει για το ρεύμα του. Είναι εγκληματικό να αποστερείται από το δικαίωμα του να έχει ρεύμα οποιοδήποτε πολίτης, είτε έχει χρήματα είτε δεν έχει. Αν δεν έχει χρήματα, τότε τα χρωστάει. Απλά. Όπως χρωστάει παντού. Λοιπόν, όπως χρωστάει παντού, διότι με την υπέρογγη φορολόγηση όλων των εισοδημάτων, ακόμα και των ακινήτων τα οποία δεν παράγουν τίποτα, με τον έμφυα και όλα τα προηγούμενα χαράτσια. Υπάρχουν τώρα οι συντάξεις αυτές. Ακριβώς. Οι συντάξεις που έχουν πετσοκοπηθεί τελείως. Αυτοί μας έχουν αναγκάσει να μην μπορούμε να πληρώσουμε γιατί έχουν κόψει τα πάντα. Δηλαδή μας έχουν φέρει στην εξαθλίωση και συνεχίζουν να μας πεθάνουν. Οι κοράλλοι που έχουν εδώ πέρα και βγάζουν το ρεύμα για να πάρουν 2 ευρώ είναι κοινοί εγκληματίες. Δηλαδή μπορεί να σκοτώσουν άνθρωπο με αυτό που κάνουν. Κοίτα να δω αν δίνει ρεύμα. Λοιπόν, είναι και η τρίτη μέρα σήμερα που ερχόμαστε εδώ πέρα για να φτιάξουμε αυτό το. Έχουμε. Την περίεργη σύνδεση εδώ πέρα που έχουν. Η ΔΕΗ απλά με τους εργολάβους τους και μέσω μιας πραγματικά ανάλγητης κυβέρνησης ξεκόλλησε τα πάντα, έβγαλε τις ασφάλειες, έβαλε λουκέτα. Πραγματικά που λέει και η κυρία μέσα η παθούσα, ούτε δολοφόνος να ήταν. Δύο ηλικιωμένες κυρίες, καθόλου αξιοπρεπείς στη ζωή τους μέχρι στιγμής, φτάσαν σε ένα σημείο να μην έχουν ρεύμα πραγματικά για το σπίτι τους. Λοιπόν, εμείς, παρόλες τις αντικσότητες και παρά το γεγονός ότι αυτοί οι άνθρωποι, οι οποίοι
κόψαν το ρεύμα με τέτοιον άλλο τρόπο στις κυρίες αυτές. Βρήκαμε ό,τι χρειάζεται, καταφέραμε να κάνουμε τη σύνδεση και τώρα νομίζω ότι πλέον υπάρχει ρεύμα στο σπίτι. Υπάρχει ρεύμα στο σπίτι. Λοιπόν, για να δούμε τώρα. Έχει ρεύμα μετά από τους μέρες. Έχουμε ρεύμα. Έχουμε ρεύμα. Εντάξει, χαρούμενοι. Λοιπόν, τελειώσαμε. Εντάξει, το ρεύμα ήρθε. Όπου οι από πάνω μας καταδικάζουν σε καταστάσεις όπως η δική σου. Ξέρω. Τώρα τόσα χρόνια εσύ. Εγώ δεν ξέρω. Δούλευες, έκανες, έρανες. Κάνε τα μουσικά τα διά μου, σε λοιπόν, και τώρα έχεις βρεθεί σε ένα σημείο, ας πούμε, στα γεράματά σου. Γεράματά μου, βεβαίως. Και πραγματικά, με σφαγμένο το πόδι, με την αδερφή σου πάνω κατάκητη. Κατάκητη, ναι, και μας κόβουν. Με μηχανική υποστήριξη, ναι, έτσι, με μηχάνημα, ναι, ναι. Το οποίο δεν μπορούσε να λειτουργήσει αυτές τις μέρες. Λοιπόν, εμείς προσπαθήσαμε να κάνουμε ό,τι μπορούσαμε. Εγώ με το ρεύμα σε ανθρώπους χωρίς να ξέρουν τι συμβαίνει μέσα. Χωρίς να ξέρουν τι συμβαίνει μέσα, γιατί είχε μηχάνημα. Τι είναι αυτά τα πράγματα, δηλαδή, πού βρισκόμαστε, στη Ζιβάγκο είμαστε. Ωραία, λοιπόν, όλα καλά, τελειώσαμε. Λοιπόν, να είσαι καλά. Και μας καλά.